Φίλες και φίλοι του Αρχιπέλαγος, βρισκόμαστε στη γέφυρα του Aegean Glory με τον αθυποπλοίαρχο καπετάν Γιάννη Αντωνόπουλο. Καπετάν Γιάννη, θα μας πεις δύο λόγια για το πλοίο, πόσο καιρό είσαι εδώ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Καταρχήν να σας καλωσορίζω στο πλοίο μας Aegean Glory. Βρίσκομαι στο πλοίο για τρίτη σεζόν. Ξεκίνησα πριν 3 χρόνια με πλοίαρχο τον καπετάν Κώστα τον Αγαπή, ο οποίος και με σύστησε στην εταιρεία. Ακολούθησε, συνεργάστηκα με τον καπετάν Γιάννη Στουπάκη και φέτος με τον καπετάν Κώστα τον Βελετάκο. Τα πράγματα εδώ στο Aegean Glory για εμάς τους νέους είναι και προσωπικά για μένα ένα σχολείο το Aegean Glory. Είναι από τα λίγα καράβια που μπορούν και υπάρχουν ακόμα στην ελληνική ακτοπλοεία. Η κρουαζιέρα, έτσι όπως την έχω ζήσει τώρα αυτά τα 3 χρόνια της 3 σεζόν, είναι ένα ευχάριστο πράγμα για μας. Βλέπουμε τον κόσμο να περνάει πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε και εμείς γι' αυτό και προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο. Για εσάς τους νέους ναυτικούς, πώς είναι όπως εσύ τώρα κουμπάς σε αυτό το παλιό τηλέγραφο από Μπρούτζο, πώς νιώθεις, τι συναισθήματα? Τα συναισθήματα είναι χαρούμενα και ευχάριστα. Νιώθω τυχερός γιατί έχω συνεργαστεί με τρεις πλοιάρχους οι οποίοι είναι της Μανούβρας και είμαι και εγώ ένα παιδί της Μανούβρας που μου αρέσει και είναι τα συναισθήματα πάρα πολύ ευχάριστα. Εύχομαι να και άλλα παιδιά να μπορέσουν να το νιώσουν αυτό το που νιώθω κι εγώ. Από πού κατάγεσαι? Κατάγομαι από τη Σπάρτη Λακωνίας. Πολύ Λακωνία στο πλοίο, ε? Ναι, ναι, τυχαίο πιστεύω. Και ο κύριος πλοίαρχος μαζί μας έχει καταγωγή από κάτω από τη Μάνη. Και εγώ εδώ, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Είμαστε εδώ και παλεύουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πώς εσύ από τη στεριά αγάπησες τη θάλασσα, τι σε οδήγησε? Αυτή είναι μια ερώτηση που μου έχουν κάνει αρκετοί και φίλοι και συγγενείς. Αυτό ξεκίνησε από τους γονείς μου. Όταν πηγαίναμε κάθε καλοκαίρι διακοπές, ψαχνόσαμε οι διακοπές μας να ήταν με καράβι, με πλοίο. Λοιπόν, αυτό το πρώτο πράγμα που με τράβα ήταν να πηγαίνω πάντα στη γέφυρα να βλέπω τι γίνεται πάνω στη γέφυρα. Να βλέπω τους αξιωματικούς, τους πλοιάρχους, πώς λειτουργεί ένα πλοίο. Και ακολούθως, με την πρώτη ευκαιρία που μου δόθηκε, μπήκα στη σχολή και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ μαζί και σας μιλάω. Σε ποια σχολή? Τελείωσα τη σχολή της Κεφαλονιάς το 2008. Η περισσία μου σαν δόκιμος ξεκίνησε ακτοπλοεία στο Express Αθηνά, πρωτόπαρχος, μετά ακολούθως. Με καπετάνιο? Τον καπιταμάκι του Σκιαδά. Ήταν ο πρώτος πλοίαρχος που γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί του. Ακολούθως το δεύτερο πάρκο το έκανα στο ταξιάρχη της ΝΕΛ, με πλοίαρχο τον καπιτανίκο τον Βλάχο. Και στο τρίτο πάρκο που είχαν μείνει λίγες μέρες, υπηρεσίες ακόμα, ήταν στο Άγιος Γεώργιος με τον καπιτανίκο τον Σάρδη, όπου και εκεί πρωτοέπιασα και ανθυποπλοίαρχος. Με βάφτισε ο καπιτανίκος Σάρδης ανθυποπλοίαρχο. Ακολούθως έγινε ένα μπάρκο σε ένα φορτηγό στην εταιρεία ΝΕΔΑ του Λικιαρδόπουλου. Επέστρεψα, ασχολήθηκα λίγο με το γιότινγκ για μία σεζόν και εδώ και τρεις σεζόν βρίσκομαι εδώ στο Aegean Glory. Και παλεύουμε για το καλύτερο. Αυτά. Πολύ ωραία. Και δεν μας είπες με την οικογένεια που συνήθως πηγαίνατε διακοπές με πλοία, για να δούμε ποια πλοία θαύμαζες από παλιά. Ήταν πολλά τα ταξίδια. Είχαμε πάει και στην Κρήτη και στη Ζάκυνθο και στην Πάρο και στη Σαντορίνη. Υπήρχε κάποιο πλοίο ή κάποιος καπετάνιος που να σε ενέπνευσε ιδιαίτερα? Τότε ήμουν μικρός, δεν τα πολύ θυμάμαι, αλλά μου άρεσε αυτό το να ταξιδεύεις στη θάλασσα. Είναι κάτι που σε ηρεμεί, για μένα προσωπικά με ηρεμεί το όταν ταξιδεύεις στη θάλασσα. Για σένα που είσαι ακόμα στην αρχή της καριέρας σου, πώς είναι να έχεις μπει ήδη σε έναν ζωντανό θρύλο που είναι το Aegean Glory, το πρώην ιστορικό Μυκήνε? Νιώθω περήφανος που βρίσκομαι σε αυτό το καράβι. Όπως το είπατε και εσείς, ένα ιστορικό πλοίο και τα συναισθήματα είναι ευχάριστα. Μακάρι να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μας στο πλοίο. Είμαστε όλοι σαν οικογένεια, από την εταιρεία μέχρι και το πλήρωμα. Αυτά. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Είναι κάτι το οποίο για μένα, σαν νέος όταν ήρθα, με αγκαλιάσανε, με στηρίξανε. Μου δώσανε την ευκαιρία, σαν ανθυποπλοίαρχος, να σταθώ στα πόδια μου. Και συνεχίζουμε.
και ίσως και λόγω της δυσκολίας στη μανούβρα των ιδιαιτεροτήτων των μηχανών να είναι ένα καλύτερο σχολείο σε σχέση με άλλους συναδέλφους για σένα. Σωστά, σωστά. Και οι άλλοι συνάδελφοι που ταξιδεύουν και ασχολούνται με το ναυτικό επάγγελμα είναι και αυτοί πάρα πολύ καλοί ναυτικοί. Όπως ξέρουμε, όλοι οι Έλληνες είναι καλύτεροι, θεωρούμαστε καλύτεροι Έλληνες ναυτικοί. Από εκεί και μετά όλοι έχουν την εμπειρία τους. Όλοι αποκτούν κάποια εμπειρία στο καράβιο που εργάζονται. Εγώ έχω μια εμπειρία στον τηλέγραφο και νιώθω τυχερός γιατί ο καπτακώστας μου έχει δείξει κάποια πράγματα και οι προηγούμενοι πλοίαρχοι πάνω στη μανούβρα. Και είναι κάτι το οποίο μας αποκτά εμπειρία πάνω σε αυτό. Και στο επάγγελμα και στο μέλλον, όταν θα προχωρήσουμε, θα είναι κάτι που θα μας έχει μείνει. Τυχερός που τον έζησες από κοντά, γιατί σε μερικά χρόνια ο τηλέγραφος θα αποτελεί παρελθόν. Να σου ευχηθούμε καλές θάλασσες και καλές θάλασσες γενικά στην καριέρα σου, στη ζωή σου. Χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε. Καλή σεζόν. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ καλά. Να συνεχίσετε στο έργο που κάνετε. Είναι ευχάριστο αυτό να διαφημίζετε τα ελληνικά πλοία. Και εύχομαι και εγώ σε εσάς και στις οικογένειες ό,τι καλύτερο.